καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες πολύ καλή, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ήδη ξεκινήσει τη δική τους μάχη. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία τυπικά πριν τον αγώνα, οπότε και θα πάμε στην πολυπόθητη σέντρα. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει για όσους δεν τον πρόσεξαν. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τη στέλνει προς την έδρα. Σουτάρει με δύναμη. Πολύ έξυπνη παλιά. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Σε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεση. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με δύναμη απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Άλλη μια σε γεννάει και παλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του είχε βγει. Βρέθηκε πολλοί κόσμοι στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Για να δούμε τι θα κάνει. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Θα διώξει με επιτυχία την μπάλα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ήλιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Θα στείλει δίπλα του την μπάλα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Κατάφερε και την κράτησε. Κάνει ένα σουτ. Η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Η ηρεμία στην αρχή.
αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Προωθεί την μπάλα προς την αντιπαλίστρια. Μεγάλη ευκουβάλη προς το τέρμα. Πάει μέσα. Παρότι βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο, δεν το έβαλα κάτω. Για να δούμε τώρα, μπορούν να πάνε για το κάτι παραπάνω. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να πας. Έτσι δεν είναι. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ, όσο και ο συμπαίκτης που δεν έβγαλε την ασίστ. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Okay, κοίτα, αυτή η αναμέτρηση νομίζω έχει πολύ suspense. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το σπέκι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Τους αξίζουν όλα τα μπράβο για τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά λέω να περιμένουμε. Εδώ η ευκαιρία είναι μέσα! Σοφάριση λοιπόν, τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Αυτό το γκολ ήταν συνδυασμός γρήγορης σκέψης και γρήγορων ποδιών. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά, η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Τι να πει κανείς για αυτό το μάτς. Και πάλι ισοπαλία. Πόσες φορές έχουμε δύο ομάδες να αυτοανερούνται έτσι. Κρίμα. Πετάνε στα σκουπίδια μέσα σε δευτερόλεπτα όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν πριν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα το καρφώσει. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Δόθηκε κόρνερ. Κεφαλιά. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Άψογη η εκτέλεση του κόρνερ και βρήκε την μπάλα με το κεφάλι όσο χρειαζόταν. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο τεχνίδι. Αυτή η ομάδα αποδεικνύεται ειδική στις ανατροπές του σκορ. Για να δούμε όμως τώρα θα το υπερασπιστεί. Ορισμένες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο. Thank you.
πίσω στον άξονα. Ωραίο σου. Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Το σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Αυτό κι αν είναι καμπάκ. Θα ομολογήσω πως δεν το παίρνει. Ίσως ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Και αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Όπως τι ημίχρονο ήταν αυτό. Μεγάλη ένταση, σκαπανεβάσματα στο σκορ, πλούσιο θέαμα. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί σε αυτό το τέμπο. 3-2 το αποτέλεσμα έως τώρα. Παρά τα πολλά γκολ, μόνο ένα τέρμα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ψάξει μακριά για σπέκτη. Επελάβει από τα δεξιά, προσπαθώντας να κάνει τη διαφορά. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Κέρδισε το πλάι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Η σέντρα ήταν καλή, αλλά με τέτοιο στενό μαρκάρισμα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους επιθετικούς. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Όμορφες πάσες. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράγκερ έχουν φοβερό ένστικτο. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια. Προφανώς κάποια αλλαγή δεν ετοιμάζει το πρόβλημα. Και ναι, είναι πάλι ισοπαλή. Εδώ σαν να αντιγράφει μία ομάδα την άλλη. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Και γίνεται ξανά δικιά του. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Τρυπάει την άμυνα με την πάσα του. Κοτσά είναι δύναμη την μπάλα. Το έβαλε, γκολ. Λέτε αυτό το γκολ να είναι και το καλό. Εδώ έδειξε πόσο καλά ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο την μπάλα, αλλά και το σώμα του. Τέτοιο σλάλομ απαιτεί πραγματικά τέλειο συντονισμό. Και βέβαια, αν ήθελε, θα μπορούσε να πάει την μπάλα και στο σπίτι του, έτσι. Απλά ασταμάτητος. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Κατάφεραν να πάρουν τα ημία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό του. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Την έκοψε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η Κόνιασκο εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι είναι. Συμφωνώ, Χριστό. Ισοπαλία και απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Ελπίζω με αυτό να δούμε επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Είχε άριστη τοποθέτηση γιατί έμεινε καλυμμένος από τον αμυντικό και την τελευταία στιγμή ξεπετάχθηκε. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Τι να πεις για αυτόν τον παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύρισαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Βλέπουμε κίνηση στο πάνω. Ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Βρήκε πολύ ωραία το συμπέχτη και τους πλάγια, με χώρο μπροστά. Και τώρα, ο προπονητής ρίχνει στο παιχνίδι το τελευταίο του χαρτί. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Επικίνδυνη αυτή η παλιά.
Καλό διώξιμο. Έχουν μια ευκαιρία μια ακόμη κόρνερ. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Καλή αμυντική προσπάθεια. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Γίνεται η μακρινή παλιά. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βρήκε το κενό χώρο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπέκτη πλέον. Εκείνη ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Στένεψαν τα περιθώρια για αυτούς και οι αντίπαλοι ταμπουρώνονται για τα καλά πίσω. Είναι απίθανος. Νάι σέντρα. Καθάρισε ωραία. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα ο καλού. Είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά.